Ως παιδικό ή πρώιμο τραύμα χαρακτηρίζεται το ψυχικό τραύμα που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου από τη βρεφική ηλικία ως και την ενηλικίωση. Το παιδικό τραύμα είναι διακριτή κατηγορία η οποία αναφέρεται στη χρονική περίοδο πριν το άτομο αναπτύξει πλήρως την αυτοεικόνα του. Κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, η ψυχολογική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του ατόμου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες δεν έχουν πλήρως κατακτηθεί. Επιπλέον, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε όλη τη διάρκεια δεν έχει ολοκληρωθεί η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και κατά συνέπεια ούτε και οι αμυντικοί μηχανισμοί που οι ενήλικες διαθέτουν για να αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Επιπλέον, τα όρια του εαυτού και ο βαθμός στον οποίο έχει γίνει αντιληπτή η θέση του ατόμου στην κοινωνία δεν είναι ακόμη σαφή. Ενώ η αντίσταση απέναντι στη βία και οι δυνατότητες επιβίωσης είναι ακόμα περιορισμένες. Συνεπώς, το ψυχικό τραύμα που επέρχεται κατά την ευρύτερη αναπτυξιακή περίοδο πριν την ενηλικίωση μπορεί να έχει τις σοβαρότερες επιπτώσεις στη συνολική διαμόρφωση του ψυχισμού του ατόμου από ότι μία εμπειρία που λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, ενώ έχει και σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ατόμου. Το παιδικό τραύμα μπορεί να προέλθει από μία ποικιλία τραυματικών εμπειριών που μπορεί να βιώσει το αναπτυσσόμενο άτομο, οι κυριότερες από τις οποίες, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, είναι η σωματική κακοποίηση που ορίζεται ως εκπροθέσεως άσκηση σωματικής βίας στο παιδί, η σεξουαλική κακοποίηση που ορίζεται ως η εμπλοκή του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, την οποία δεν κατανοεί πλήρως και με την οποία δεν είναι σε θέση να συγκατατεθεί, η συναισθηματική και η ψυχολογική κακοποίηση, η οποία περιλαμβάνει απειλές, εκφοβισμό, μεροληπτική συμπεριφορά, απόρριψη, γελιοποίηση και κακομεταχείριση. Και η παραμέληση του παιδιού στους τομείς της υγείας, της μόρφωσης, της διατροφής και της ασφαλούς διαβίωσης. Εκτός από τη σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση, ως ενδυνάμει τραυματικό γεγονός, θεωρείται οτιδήποτε κάνει το παιδί να αισθάνεται μειονεκτικά. Να θεωρεί ότι δεν το αγαπούν, ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, ότι δεν του επιτρέπεται να εκφράσει τα συναισθήματά του και γενικά ότι δεν ικανοποιούνται οι βασικές και οι συναισθηματικές του ανάγκες. Εμβληματική θέση στο φάσμα της παιδικής τραυματικής εμπειρίας κατέχει και η απώλεια γονέα ή άλλου σημαντικού για το παιδί ατόμου. Πέρα από τη συχνότητα και την ένταση της κάθε εμπειρίας, σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και το αν υπήρξε έκθεση σε πολλά και διαφορετικά είδη κακοποίησης. Η κακοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό τραυματικό γεγονός στη ζωή του παιδιού. Όπως προκύπτει από επιδημιολογικές μελέτες, οι τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία είναι διεθνώς ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Σε μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε 21 χώρες, το 60% των ενήλικων συμμετεχόντων ανέφερε πολλαπλές τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία, κατά μέσο όρο 2 ή περισσότερες, με πιο συχνά αναφερόμενη τραυματική εμπειρία το θάνατο γονέα. Άλλες συχνά αναφερόμενες τραυματικές εμπειρίες ήταν η σωματική κακοποίηση, η βία στην οικογένεια και η ψυχική νόσος γονέα. Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα από μια αναδρομική και προοπτική επιδημιολογική μελέτη στη ΣΥΠΑ. Τα 2/3 του δείγματος ανέφεραν μία ή περισσότερες τραυματικές εμπειρίες, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει, ακόμα και δεκαετίες αργότερα, μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τραυματικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία και εκδήλωσης επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς, ευαλωτότητα σε ασθένειες, αλκοολισμού, κατάθλιψης, αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, κατάχρησης ουσιών και πρόωρων θανάτων. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης είναι επίσης συχνό. Ωστόσο, η έλλειψη ερευνών και δεδομένων είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, κάθε χρόνο καταγράφονται 1.000 έως 2.000 νέες περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, με μεγαλύτερη συχνότητα στις μικρές ηλικίες. Σύμφωνα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2022 καταγράφηκαν 294 περιστατικά, από τα οποία τα 244 αφορούσαν κορίτσια. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 καταγράφηκαν συνολικά 557 αναφορές σοβαρών περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 964 παιδιών. Από αυτά, τα 399 περιστατικά αφορούσαν σε σωματική κακοποίηση, τα 483 σε εγκατάλειψη και παραμέληση, τα 39 σε εκμετάλλευση, εξώθηση σε επαιτία ή πορνεία, τα 29 σε συναισθηματική ψυχολογική κακοποίηση και τα 14 σε σεξουαλική κακοποίηση. Σε έρευνα, ίσως και από τις λίγες, που έγινε στην Ελλάδα το 2017,
Σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, τα ευρήματα είναι προς μεγάλο προβληματισμό, αφού τα ποσοστά είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά που βρίσκουμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο συχνότερα αναφερόμενος τύπος παιδικού τραύματος στην παρούσα μελέτη ήταν η σωματική τιμωρία με ποσοστό 89,9% και ακολουθούσαν η συναισθηματική κακοποίηση 67% και η σεξουαλική κακοποίηση 27%. Παράλληλα, διαφαίνεται συσχέτιση του παιδικού τραύματος με διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές στη μετέπειτα ζωή του ατόμου. Σχετικά με τις διαφορές τώρα ανάμεσα στα φύλλα, οι άνδρες αναφέρουν σημαντικά περισσότερες τραυματικές εμπειρίες λόγω σωματικής τιμωρίας, ενώ οι γυναίκες λόγω σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης. Πληθώρα ερευνών υποδεικνύει ότι σε περιπτώσεις πολλαπλών τύπων θυματοποίησης, οι συνέπειες για το άτομο είναι ακόμα πιο σοβαρές. Σε μελέτη σε ενήλικες γενικού πληθυσμού βρέθηκε ότι τα άτομα που ανέφεραν 3-5 διαφορετικούς τύπους παιδικής κακοποίησης ανέφεραν και πιο σοβαρά μετατραυματικά συμπτώματα, καθώς επίσης και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με άτομα που ανέφεραν 1 ή 2 τύπους κακοποίησης, ενώ σε άλλη έρευνα άτομα που ανέφεραν πολλαπλούς τύπους κακοποίησης ανέφεραν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, αυτοκτονικές τάσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρήση ουσιών, σεξουαλικές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά. Σημαντικό ρόλο στις μακροχρόνιες επιπτώσεις του παιδικού τραύματος παίζουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κακοποίησης. Για παράδειγμα, στη σεξουαλική κακοποίηση, η ταυτότητα του δράστη είναι ενδεικτική της σοβαρότητας του συμβάντος. Άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από μέλος της οικογένειάς τους εκδηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό επιθετική παραβατική συμπεριφορά, σεξουαλικού τύπου εκδραμάτιση και γενικά αποκλίνουσα συμπεριφορά σε σύγκριση με άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση από κάποιον ξένο. Και ενώ τα μεγέθη και η έκταση του φαινομένου όπως περιγράφονται παραπάνω είναι σοκαριστικά, η αποποίηση της ευθύνης του κράτους στον τομέα αυτό είναι εξίσου σοκαριστική. Χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη υπηρεσιών πρόληψης, από εγκατάλειψη της θεραπείας και αποκατάστασης στα χέρια των ιδιωτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και από βίαιες διαδικασίες για τα θύματα που προχωρούν σε καταγγελίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε επίπεδο πρόληψης το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου στελεχώνεται με 2 παιδοψυχιάτρους και 3 ψυχολόγους για τα παιδιά όλων αυτών των λαϊκών οικογενειών των δυτικών συνοικιών. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών, από τη σύστασή του το 2018, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις για δημιουργία τμήματος κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας παιδιών και εφήβων. Και 5 χρόνια μετά, το έμψυχο δυναμικό απουσιάζει λόγω τραγικών ελλείψεων και μηδενικών προσλήψεων. Την περσινή χρονιά τοποθετήθηκαν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης περίπου 1.000 ψυχολόγοι που είχαν στην ευθύνη τους 4.500 σχολικές μονάδες, σε σύνολο πάνω από 11.000 σχολικών μονάδων συνολικά. Σε ολόκληρο το Λεκανοπαίδιο υπάρχουν μόνο 2 αυτόνομες μονάδες παιδοψυχιατρικής υγιεινής, ενώ αξίζει να πούμε ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο δημόσιο κέντρο για τη θεραπεία του τραύματος. Οι δημόσιες δομές παιδικής φιλοξενίας για τα παιδιά, που κρίνεται ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είναι ελάχιστες. Στην Αττική είναι μόνο 4 και όλες υπολειτουργούν. Με πρόσχημα την αποιδρυματοποίηση διαχρονικά, προωθείται η απαξίωσή τους και την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε είδους ιδιώτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρηματίες, φιλανθρωπικά σωματεία και εκκλησιαστικούς φορείς να λειτουργούν ένα μεγάλο αριθμό από μονάδες παιδικής προστασίας. Ενώ την ίδια ώρα πάνω από 70 παιδιά αυτή τη στιγμή παραμένουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία χωρίς να είναι άρρωστα, περιμένοντας μια θέση σε δομή ή στην κατάλληλη οικογένεια. Η αποποίηση της ευθύνης του κράτους στον τομέα αυτό κορυφώνεται με το θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής, μιας πρακτικής που εκμισθώνει γονείς ώστε να δέχονται επί 24ωρου βάσεως ακόμα και 5 παιδιά στο σπίτι τους, μιας πρακτικής που η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή της δείχνει ότι μόνο προς το συμφέρον των παιδιών δεν λειτουργεί. Επιπλέον, με ευθύνη όλων των ως τώρα κυβερνήσεων, έχει αποδεκατιστεί το προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, οι οποίες, ανάμεσα στα άλλα, έχουν στην ευθύνη τους τον έλεγχο των καταγγελιών για παραμέληση, κακοποίηση, επισφαλή συνθήκες διαβίωσης παιδιών, την προετοιμασία των γονιών για την τεκνοθεσία και την αναδοχή, τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και τον έλεγχο των μονάδων παιδικής προστασίας. Καθήκοντα που αφορούν αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή παιδιών και οικογενειών και απαιτούν αρκετό χρόνο κοινωνικής έρευνας για να διεκπεραιωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος τραγουδούσε σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Έχε το νου σου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό και κάθε μαχόμενος υγειονομικός, κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται με παιδιά, κατανοεί ότι σήμερα είναι πρώτη τη σημασία να εξασφαλιστούν καθολικά τα διακηρυγμένα δικαιώματα σε όλα τα παιδιά. Να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο το κράτος θα παρέχει δωρεάν σε όλα τα παιδιά όλες τις απαραίτητες υποδομές υγείας, πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής για την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους. Ευχαριστώ πολύ.